Πάμε στη Μαρία την Αχουλιά, στην αίθουσα σύνταξης, στο Control, συγγνώμη. Μαρία μου, να δούμε πώς έδρασαν αυτοί οι δολοφόνοι και να δούμε και πού στρέφονται οι αρχές, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Καλημέρα. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Ακριβώς, Φέη μου. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται, όπως είπε και η Μίνα Καραμίτρου στο εκτενές ρεπορτάζ που είχαμε χθες στο δελτίο του Open, σε ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Σε ένα συμβόλαιο θανάτου που είχε συγκεκριμένη στόχευση. Όχι τον εκφοβισμό, αλλά να βρεθεί νεκρός ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Καραϊβάς. Δύο οι άνδρες που εκτέλεσαν, σύμφωνα με τα όσα δείχνουν τα στοιχεία, το συμβόλαιο αυτό θανάτου, 12 οι κάλικες που έπεσαν στο σημείο, 6 βρήκαν τον Γιώργο Καραϊβάζη σε ζωτικά σημεία, δηλαδή στο κεφάλι αλλά και στο θώρακα, φωνικές ουσιαστικά βολές που έγιναν κατά του δημοσιογράφου και τώρα η αστυνομία προσπαθεί να βάλει κάτω το πάζλ και να έχει απαντήσεις και γρήγορες απαντήσεις. Αυτά τα οποία εξετάζονται, Φέη, αυτή τη στιγμή είναι η διαδρομή του δημοσιογράφου από το Star, από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, μέχρι και το σημείο που είναι το σπίτι του στον Άλυμο. Εξετάζουν το γεγονός να τον παρακολουθούσαν, δηλαδή να ήξεραν το δρομολόγιο που ακολουθούσε καθημερινά ο Γιώργος από το Star μέχρι και το σπίτι του. Να πούμε ότι οι τίτλοι τέλους της εκπομπής της Ζήνας πέφτουν στη μία η ώρα. Άρα από τη μία μέχρι τις 2:30 που βρέθηκε νεκρός ο δημοσιογράφος, πρέπει κάποιοι να τον παρακολουθούσαν και να ήξεραν ακριβώς το δρομολόγιο που ακολουθούσε. Το διαφορετικό με τη χθεσινή διαδρομή ήταν ότι στο τέλος της διαδρομής, δηλαδή στο σπίτι του, δεν πάρκαρε στον γκαράζ το οποίο έχει στο σπίτι του, γιατί ο γιος του είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, οπότε η θέση ήταν κατελημένη. Άρα πάρκαρε στο σημείο που δείχνουμε στα ρεπορτάζ και είναι σε ένα παρκάκι απέναντι από το σπίτι. Το μοναδικό διαφορετικό δηλαδή το οποίο έγινε από τις προηγούμενες ημέρες. Εξετάζουν επίσης κινητά τηλέφωνα, εξετάζουν επίσης αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας γύρω από το σπίτι, σε κάποια άλλα σπίτια ή σε κάποιο κατάστημα που ήταν εκεί, για να δουν τι δείχνουν οι κάμερες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι εξετάζεται και το όπλο, οι σφαίρες από το οποίο, τα όπλα μάλλον από τα οποία έφυγαν οι σφαίρες. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και δύο αυτόπτη μάρτυρες, δύο μάρτυρες οι οποίοι είδαν και τη στιγμή της δολοφονίας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταθέσει και συνεχίζουν να δίνουν πληροφορίες λεπτό προς λεπτό τι είδαν, τι άκουσαν και τι ακολούθησε. Μαρία μου, μίλησες για τους τίτλους τέλους μετά από τους οποίους έφυγε για να πάει στο σπίτι του. Προτείνω να πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το τελευταίο του ρεπορτάζ, που ήταν το διπλό έγκλημα στη Μακρινίτσα. Πάμε να το δούμε. Είχα ζητήσει μια επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη γύρω από αυτήν την υπόθεση και νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον και οι διατυπώσεις αλλά και το περιεχόμενο. Αυτό που λένε είναι ότι 15 πρώτου υπήρξε η παραγγελία εισαγγελέως για ψυχιατρική εξέταση μετά από αίτηση της πρώην σύζυγου. 23 πρώτου όντως οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος Βόλου στον ψυχίατρο. Τον εξέτασε και έδωσε, εδώ είναι το σημαντικό, προσέξτε, οδηγίες για την πορεία της υγείας του, παρακολούθηση κτλ. Και επιφυλάχθηκε για οριστική γνωμάτευση περί της αναγκαστικής ή μη νοσηλείας του. Η αλληλογραφία υπευλήθη στον εισαγγελέα και έκτοτε δεν υπήρξε άλλη αλληλογραφία περί εγκλισμού, επανεξέτασης ή κάτι άλλο σχετικό. Αυτό ήταν το τελευταίο ρεπορτάζ αναφορικά με το διπλό έγκλημα στη Μακρινίτσα. Είχαμε, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, Μαρία μου, και ένα διπλό tweet από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την επικεφαλής της Κομισιόν. Αναφέρθηκε στη δολοφονία αυτή. Τι ακριβώς είπε? Μάλιστα, το πρώτο μήνυμα ήταν στα αγγλικά και το δεύτερο μήνυμα στο Twitter ήταν στα ελληνικά, στο οποίο λέει: η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, βιλή πράξη. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία και η ελευθερία του τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια. Και ολοκλήρωσε λέγοντας: οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάς. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη.
Αυτό ήταν το tweet, δύο διπλό tweet από την Twitch από την Ursula von der Leyen. Είχαμε και από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαρία, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα επανέλθουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας στην εγκληματική αυτή πράξη εναντίον του Γιώργου Καραϊβάζη. Ευχαριστώ πολύ.